Γεια σας και καλώς σας βρίσκω πάλι στο After Hours του House of Wine. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κρασί, το οποίο το βρήκα πηγαίνοντας χθες στο γραφείο. Είχε έρθει από την Ινωπία Τζάνταλη, είναι η πιο πρόσφατη χρονιά, το 2010, και το πήρα μαζί μου σπίτι για να το δοκιμάσω. Είχα πράγματι αρκετό καιρό να απολαύσω το αγιορείτικο άβατο αυτό το κρασί. Και πραγματικά θυμήθηκα γεύσεις και αρώματα από πολύ παλιά. Είναι ένα κρασί κλασικό, πολύ παλιό, το οποίο το έπινα από αρκετές δεκαετίες τώρα. Και είναι ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα κρασιά της Ινωπίας Τζάνταλη. Μου αρέσει να μιλάω για κρασιά που έχουν ιστορία και για κρασιά για τα οποία έχουμε κάτι να πούμε. Αυτό το κρασί κουβαλάει μαζί του και την ιστορία της οικογένειας Τζάνταλη. 125 χρόνια η οικογένεια Τζάνταλη στην ιστορία του κρασιού και μία από τις 80 σημαντικές οικογένειες του κρασιού στην Ευρώπη κατά το πολύ έγκυρο περιοδικό Μένιγκερ. Είναι λοιπόν ένα κρασί για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε για την ιστορία του, μπορούμε να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργείται, για την υνοποίησή του και βέβαια να το περιγράψουμε όσον αφορά γεύσεις και αρώματα. Να ξεκινήσουμε το που παράγεται. Το κρασί αυτό παράγεται στο μετόχι Χρωμίτσα της μονής του μοναστηριού του Αγίου Παντελεήμονα. Κάποια φορά που περπατούσε ο Ευάγγελος Τζάνταλης στο Άγιον Όρος, τον έπιασε βροχή. Και εκεί προσπάθησε να βρει καταφύγιο στο μετόχι της Χρωμίτσας. Πράγματι, έτσι και έγινε, και όταν τέλειωσε η βροχή, βγήκε έξω και αντίκρισε ένα θέαμα που ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο. Αντίκρισε τη θάλασσα, το βουνό και τα παλιά αμπέλια. Τα παλιά αμπέλια ακαλλιέργητα και το ινοποιείο που υπήρχε εκεί παλιά σχεδόν καταστραμμένο. Εκείνη την ώρα ο Ευάγγελος Τζάνταλης αποφάσισε ότι κάτι θα κάνει εκεί και ότι θα ξανααναστήσει όλη αυτή την ιστορία του κρασιού στο μετόχι Χρωμίτσας του Αγίου Όρους. Και πράγματι αυτό έκανε. Και το έκανε σε μια εποχή όπου βέβαια ούτε ηλεκτρικό ρεύμα υπήρχε, ούτε δρόμοι υπήρχαν, ούτε η πρόσβαση που υπάρχει σήμερα. Έτσι δημιούργησε ένα πραγματικά εξαιρετικό εινοποιείο και όχι μόνο, μια θα έλεγα ένα συνολικό περιβάλλον γύρω από το κρασί, όπου εκεί παράγονται σήμερα τα κρασιά του Τζάνταλη τα οποία αφορούν το Άγιον Όρος. Είναι πραγματικά μια μαγευτική περιοχή και μια περιοχή ιδανική για να φτιάξει κανείς αμπέλια και να φτιάξει κρασί. Είναι ιδανική γιατί τα αμπέλια εκτείνονται στην πλαγιά ενός μαλακού βουνού μέχρι το υψόμετρο 250 μέτρων, το οποίο βλέπει όμως προς τη θάλασσα. Αυτό το βουνό δίνει μεν τα απαραίτητα νερά και γενικά το περιβάλλον για τα σταφύλια, αλλά τα προστατεύει επίσης από τον βοριά ο οποίος υπάρχει εκεί, παρά το γεγονός ότι το κλίμα δεν είναι εξαιρετικά κακό, δηλαδή οι χιονοπτώσεις είναι λίγες, η θερμοκρασία δεν φτάνει συνήθως πολύ κάτω από το μηδέν, και απέναντι υπάρχει η θάλασσα, η οποία το καλοκαίρι με τη θαλάσσια άβρα βοηθά στο να δροσιστούν τα αμπέλια. Είναι φτεμένο σε ένα έδαφος σχιστολιθικό, όχι πλούσιο, και αυτό αναγκάζει και τις ρίζες να χωθούν πολύ βαθιά για να βρουν το νερό που τους χρειάζεται. Η καλλιέργεια του αμπελιού γίνεται πολύ προσεκτικά, γίνεται βιολογικά. Οι αμπελώνες στο Άγιον Όρος έχουν μια έκταση περίπου 2.000 στρέμματα, από τα οποία τα 800 καλλιεργούνται με βιολογική μέθοδο και από αυτά γίνεται και το άβατο. Έτσι λοιπόν, να φτάσουμε στο κρασί,
να δοκιμάσουμε το άβατον. Είναι ένα καθόλου μοντέρνο κρασί. Με την έννοια μοντέρνο εννοώ τα φρουτώδη κρασιά με το ελαφρύ σώμα, με τα πάρα πολύ πλούσια αρώματα. Αντίθετα, φτιαγμένο από καμπερνέ σοβινιόν και λιμιό, είναι ένα, θα έλεγα, κάπως παλιωμοδίτικο κρασί, αλλά από αυτά τα παλιωμοδίτικα κρασιά που πάντα χαίρεσαι να τα πίνεις. Στιβαρό σώμα, παχύ, πλούσιο, με ευχάριστα, πολύ ευχάριστα αρώματα από άγρια φρούτα, εμφανεί την συμμετοχή του βαρελιού με βανίλια, πάρα πολύ ισορροπημένο. Με πολύ ευχάριστες τανίνες, οι οποίες έχουν μαλακώσει και από την επίδραση του λιμιού. Γενικά ένα κρασί πολύ καλό, πολύ ευχάριστο, πολύ ευκολόπιωτο, εάν βέβαια το συνδυάσεις και με τα αντίστοιχα φαγητά, γιατί είναι ένα, όπως είπαμε, δυνατό κρασί. Θα σας το συνιστούσα κυρίως με κυνήγι. Βέβαια εμείς αναφέρουμε συχνά το κυνήγι, ενώ το κυνήγι δεν είναι τόσο εύκολο να το βρει κανείς ή να το φάει και στο σπίτι. Θα σας πω με κόκκινες δυνατές, κόκκινες σάλτσες και καλό κρέας. Προσωπικά μου φέρνει πολλές αναμνήσεις. Έπινα το άβατον από πολύ παλιά, είμαι φίλος του και μπορώ να σας το συστήσω χωρίς κανέναν διασμό. Θα το βρείτε στο House of Wine βέβαια και στην υγεία σας και καλή απόλαυση.